Χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα συνεχίσουμε τη σειρά των μαθημάτων μας και τελειώνουμε σήμερα περί αμαρτίας και αμαρτωλού. Είμαστε στη σελίδα 1068 από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Εβραίους, 12 κεφάλαιο και 11 εδάφιο, ΙΒ 11, σελίς 1068 από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Εβραίους. Προς Εβραίους επιστολή ΙΒ 11. Πάσα δε παιδεία, προς μεν το παρόν δε φαίνεται ότι είναι πρόξενος χαράς αλλά λύπης. Ύστερον όμως αποδίδει στους γυμναστέντας δι' αυτής καρπών ειρηνικών δικαιοσύνης. Δια τούτου ανορθώσατε τα σκεχαυνομένα σχήρας και τα παραλληλημένα γόνατα και κάμετε εις τους πόδας σας ευθείας οδούς. Δια μη εκτραπεί το χολόν, αλλά μάλλον να θεραπευθεί. Ζητείτε ειρήνη με τα πάντων και τον αγιασμό χωρίς του οποίου δεις θελειδή των Κύριων. Παρατηρούντες, μήπως υστερείτε τις από τις χάριτος του Θεού. Μήπως ρίαζα τις πικρίας αναφιούσα φέρει ενόχληση και διατάφθης μη ανθώσει πολύ. Μήπως είναι τις πόρνος η βέβυλος καθώς ο Ισάφ, ως της δια μία βρόσινε πώλησεν τα πρωτοτόκια αυτού επειδή εξεύρεται, ότι και μετέπειτα θέλω να κληρονομήσει την ευλογία να παιδοκιμάστη, διότι δεν έβρεν τόπον μετανοίας, αν και ξεζήτησε αυτήν με τα δακρύων. Διότι δεν προσήλθεται εις όρος ψηλαφόμενων και επικαιόμενων με πυρ, και εις ζώφων και σκότος και ανεμοστρόβιλων, και εις άλπικος ήχων και φωνήν λόγων, την οποία οι ακούσαντες παρεκάλεσαν να μην λαληθεί πλέον προς αυτούς ο λόγος, διότι δεν υπέφερον το προστατόμενον, και ζώο να ανεγγίσει το όρος θέλει λιθοβοληθεί ή με βέλη θέλει κατατοξευθεί. Και τόσον φοβερόν ήτο το φαινόμενον, ώστε ο Μωυσής είπε κατάφοβος είμαι και έντρομος. Αλλά προσήλθεται εις όρος Σιών και εις πόλην Θεού ζώντος, την επουράνια Ιερουσαλήμ, και εις μυριάδας αγγέλων, εις πανήγυριν και εκκλησίαν πρωτοτόκων καταγεγραμμένων εν της ουρανής, και εις Θεών, κριτήν πάντων, και εις πνεύματα δικαίων ήτινες έλαβον την τελειότητα και εις νέας διαθήκης μεσίτην Ιησούν και εις αίμα καθαρισμού το οποίο λαλεί καλύτερα παρά το του Άβελ. Προσέχετε μην καταφρονίσετε τον λαλούντα, διότι αν εκείνοι δεν απέφυγον καταφρονίσαντες τον λαλούντα προς αυτούς επί της γης, πολλό μάλλον εμείς αν αποστραφόμεν τον λαλούντα από τον ουρανόν του οποίου η φωνή την γη εσάλευσε τότε τώρα δε, υπεσχέθη λέγον, έτι άπαξ, εγώ σύω, ουχή μόνο την γη αλλά και των ουρανών. Το δε έτι άπαξ δηλήτων σαλευωμένων τη μετάθεση ως χειροποιήτων, δια να μείνωση τα μη σαλευόμενα. Δια τούτο παραλαμβάνοντες βασιλείαν ασάλευτον, ας κρατώμεν τη χάριν, δια της οποίας λατρεύομεν ευαρέστος των Θεών, με σέβας και με βλάβια, διότι ο Θεός ημών είναι πυρ καταναλίσκων. Η αλήθεια είναι, αδερφοί αγαπητοί, ότι είναι γραμμένο, δεν είναι δυνατόν να μη συμβεί, ότι όπως τότε ο Θεός εσάλευσε τη γη, τότε εκεί στο όρος που προσκάλεσε το Μωυσή και το λαό Ισραήλ για να τους δώσει τον νόμο, ο Θεός υπεσχέθη ότι τώρα έτι άπαξ, ακόμη μια φορά, εγώ ο Θεός σύω όχι μόνο τη γη αλλά και τον ουρανό. Και ερμηνεύει, διερμηνεύει ο Απόστολος Παύλος το λόγο αυτό λέγοντας, αυτό δε το έτι άπαξ σημαίνει ότι πρόκειται να μεταθέσει τα σαλευόμενα ως χειροποίητα για να μείνουνε τα μη σαλευόμενα, τα οποία είναι αχειροποίητα. Και απευθυνόμενος ύστερα από αυτή τη βεβαίωση του Λόγου του Θεού, ο Απόστολος Παύλος προς πάντες ημάς λέει, γι' αυτό και εμείς, καθώς παραλάβαμε βασιλεία ασάλευτον, ας κρατούμε αυτήν, ας κρατούμε τη χάρη του Θεού για να λατρεύουμε ευαρέστος το Θεό με σέβας και με βλάβια. Δηλαδή, ο χριστιανός μπορεί να λατρεύει το Θεό χωρίς σέβας και χωρίς ευλάβια.
εάν δεν κρατάει αυτή τη χάρη η οποία εδόθη προς πάντα στους ανθρώπους. Και διδάσκουσα ημάς να αρνηθόμεν την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες και να περιμένουμε την αρπαγή της Εκκλησίας όπως περιμένει ο δούλος ή η δούλη τον Κύριο αυτό να επιστρέψουν εκ των γάμων. Με τις οσφίες μας αναζωσμένες, έτοιμοι, γιατί καθήν ώρα αν δεν στοχάζεστε έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Υπάρχει λοιπόν περίπτωση ο άνθρωπος να λατρεύει το ζώντα Θεό, αλλά όχι με σέβας και με βλάβεια. Και πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας τούτο, γιατί ο Θεός είναι πυρ καταναλύσκων. Δηλαδή ο Θεός δεν εμπέζεται. Και σκεφτείτε αδερφοί αγαπητοί πόσο σοβαρό είναι το ζήτημα αυτό. Δικαιωμένοι στους οφθαλμούς μας από τη ζωή μας και από τα έργα μας, ακόμη και από τις επεμβάσεις του Θεού στη ζωή μας, να μας δίνει χαρίσματα Πνεύματος Αγίου, να προφητεύουμε, να μας δίνει εξουσία ακόμη και δύναμη Πνεύματος Αγίου, να εκβάλουμε δαιμόνια, ακόμη και μίζωνα χαρίσματα, ώστε να γίνονται θαύματα πολλά και να μην έχουμε καταλάβει ότι αυτά τα κάνει ο Θεός για την οικοδομή της Εκκλησίας και δεν είναι επιβράβευσης, δεν είναι μπόνους. Αλλά είναι το έργο του Θεού το οποίο γίνεται για την οικοδομή των άλλων. Τα χαρίσματα δεν είναι επιβράβευσης για μας αν μας έχει δώσει ή αν μας δώσει ή όσα μας έχει δώσει, αλλά τα δίνει γιατί δεν βλέπεις εμάς, βλέπεις τους άλλους. Άρα λοιπόν να λατρεύουμε το ζώντα Θεό, αλλά όχι ευαρέστως. Να λοιπόν ένας αμαρτωλός που δεν ξέρει ότι είναι αμαρτωλός. Γιατί όταν θα έρθει ο Κύριος να παραλάβει την εκκλησία του, τότε σαν τις πέντε μωρές παρθένες θα δούνε τη λαμπάδα τους να σβήνει και αυτές να μην είναι έτοιμες να υποδεχθούν ευαρέστως καθώς πρέπει τον ερχόμενο. Η πόρτα να κλείσει και όταν θα το συνειδητοποιήσουν ότι μείνανε απ' έξω θα φωνάζουνε «Κύριε, Κύριε, άνοιξον εις ημάς, εν το ονόματι σου προφητεύσαμε, εν το ονόματι σου εκβάλαμε δαιμόνια πολλά, εν το ονόματι σου κάνουμε θαύματα πολλά». Και η φωνή του Κυρίου θα είναι «Υπάγεται η εργαζόμενη την ανομία, ποτέ δεν σας εγνώρισα». Και είναι γραμμένο ότι γνωρίζεται υπό του Θεού εκείνος που αγαπάει το Θεό. Μόνο εκείνος που αγαπάει το Θεό γνωρίζεται υπ' αυτού. Αναγνωρίζει δηλαδή ο Θεός σαν δικό του παιδί μόνον αυτούς που τον αγαπάνε με όλη την καρδιά, την ψυχή, τη δύναμη, τη διάνοια. Αλλά για να μην απογοητευτούμε με την έννοια ότι «Κύριε, σε αγαπάω όπως θέλεις», έρχεται και μας ερμηνεύει ο Θεός ότι εκείνος είναι ο αγαπών με που ακούει το λόγο μου όπως εμείς τώρα και πράττει το θέλημά μου. Άρα λοιπόν το λόγο του Θεού τον ακούμε με μεγάλη όρεξη, γιατί ξέρουμε ότι είναι η τροφή της ψυχής μας, αλλά και με την πρόθεση να τον εκτελέσουμε.
Μας λέει λοιπόν ότι υπάρχει πιθανότης, μας λέει, μας φανερώνει ο Λόγος του Θεού ότι υπάρχει πιθανότης να λατρεύομεν τον Θεόν όχι εφαρέστος, δηλαδή χωρίς σέβας και ευλάβεια. Είναι πολύ πιθανόν και δεν είναι εύκολο να το διακρίνουμε παρά μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού, που είναι ο καθρέφτης που ο άνθρωπος του Θεού στέκεται μπροστά για να δει τα ελαττώματά του, τα λάθη του, τις μουτζούρες του και τις λαδιές του, τη βρώμα και την ακαταστασία του. Ο Θεός επιτρέπει παιδεία και θα ξεκινήσουμε από εκεί, γιατί αυτόν τον οποίον αγαπάει ο Θεός τον παιδεύει. Γιατί? Για να τον αυξήσει. Δεν μπορεί να γίνει κανείς δικηγόρος αν δεν περάσει από το Πανεπιστήμιο της Νομικής. Πρέπει να έχει παιδεία. Και δεν μπορεί να γίνει και δικηγόρος καλός αν δεν έχει νομική παιδεία αλλά και καλό χαρακτήρα. Θα γίνει ένας δικηγόρος απατεώνας, κλέφτης και βρωμιάρης. Γι' αυτό ο Θεός παιδεύει αυτούς που αγαπάει, για να τους αυξήσει, για να τους φέρει πιο κοντά του, για να τους μορφώσει, για να τους αποκαλύψει, για να τους φανερώσει το θέλημά του, το αγαθόν, το ευάρεστο και το τέλειον. Γι' αυτό λέει, επειδή η παιδεία δεν είναι ποτέ πρόξενος χαράς, αλλά αντιθέτως είναι πρόξενος λύπης, λέει μία θυμίσει την παιδεία του Κυρίου σου. Μην αθυμείς, μην αγανακτείς, μην παραπονιέσαι. Γιατί αυτούς που αγαπάει ο Θεός παιδεύει, και αυτούς που παραδέχεται τους μαστιγώνει. Και βέβαια η πρώτη παιδεία που ήρθε σε άνθρωπο Υιό Θεού ήταν ο Ιησούς Χριστός. Χάριν της ευλάβειας αυτού άκουγε τις προσευχές του και εδόθη σε αυτόν το υπερπάν όνομα, γιατί είχε ένα μοναδικό φρόνημα που δεν υπήρξε ποτέ επί της γης και ούτε φανερώθηκε ποτέ στους ανθρώπους. Εν μορφή Θεού υπάρχουν, να μην νομίσει αρπαγή ότι του αρπάζουνε το να είναι ίσα με το Θεό. Αλλά αφού εκένωσε τον εαυτό του από τη δόξα του Θεού και όχι από τη θεότητα, και αφού έλαβε δούλου μορφή και αφού έγινε όμοιος με τους ανθρώπους και αφού ευρέθη κατά το σχήμα ως άνθρωπος, τότε, αφού δηλαδή πήρε την κατηφόρα συνειδητά σύμφωνα με το σχέδιο του Θεού, τότε εταπείνωσε τον εαυτό του γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου. Ποια ήταν η ταπείνωση του Κυρίου? Να γίνει υπάκουος στο θέλημα του Θεού μέχρι το τέλος της ζωής του, μέχρι θανάτου. Θανάτου δε σταυρού, και γι' αυτό και ο πατέρας του του έδωσε το υπερπάν όνομα, μπροστά στο οποίο θα κλείνει παν γόνι επουρανίων, επιγείων και καταγδονίων, και πάσα γλώσσα θα ομολογήσει αυτόν Κύριον. Ο Θεός έγινε άνθρωπος. Και εμείς αδερφοί αγαπητοί πρέπει να μπαίνουμε στη θέση του ανθρώπου, εάν θέλουμε να συνειδητοποιούμε αυτό που λέει η Γραφή, η αγάπη του Χριστού υπερβαίνει πάντα νου, κάθε λογική. Η αγάπη του Θεού καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Μπορούμε να είμαστε διδάσκαλοι, αλλά θα πέσουμε σε κατάκριση. Μπορούμε να είμαστε μαθητές και θα μας διδάσκει ο δάσκαλός μας ο Χριστός, αλλά μπορούμε να είμαστε και δούλοι. Ο Απόστολος Παύλος λέει, εμείς δεν συστήνουμε τον εαυτό μας, αλλά Ιησούν Χριστόν, Κύριον, τον εαυτό μας δούλου σας.
Μόνο αν γίνεις δούλος του αδελφού σου, τότε θα είσαι ευάρεστος στο Θεό, θα λατρεύεις το Θεό με σέβας και με βλάβια και θα δοξάζεις το Θεό στη ζωή σου. Δούλος του αδελφού σου, υπηρέτης της Εκκλησίας, λέει ο Απόστολος Παύλος, έγινα. Εάν λοιπόν ο άνθρωπος, αδελφοί αγαπητοί, έχει αυτό το φρόνημα, τότε ευαρεστεί το Θεό. Αλλά αυτό το φρόνημα δεν μπορεί να το έχει εάν δεν περάσει από την παιδεία του Κυρίου, ώστε να μάθει ότι πρέπει να επιδιώκει την ειρήνη πρώτων με τα πάντων των ανθρώπων. Ο άνθρωπος που φουντώνει, δυστυχώς ήμουνα όσο πάει και λιγότερο ένας τέτοιος, και προσεύχομαι να μου το πάρει τελείως ο Θεός. Ο άνθρωπος που φουντώνει, που θυμώνει, που αγριεύει, δεν μπορεί να είναι υπηρέτης, δούλος, ούτε να λατρεύει ευαρέστως το Θεό. Ιδιαίτερα δε αν δεν μετανοεί και δικαιολογεί τον εαυτό του, ακόμη χειρότερα και πολύ χειρότερα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ειρήνη με τα πάντων των ανθρώπων, όσο το αφημών, λέει ο Απόστολος Παύλος, τουλάχιστον δηλαδή όσον εξαρτάται από σας. Θα υπάρξουν άνθρωποι οι οποίοι θα σε προκαλέσουν, θα υπάρξουν άνθρωποι που θα σε αδικήσουν, θα υπάρξουν άνθρωποι που θα σε σκανδαλίσουν, θα σε ενοχλήσουν. Εάν όμως εσύ σκανδαλιστείς, ενοχληθείς, πειραχθείς, αγριέψεις, θυμώσεις, αγανακτήσεις, τότε έχασες τη δυνατότητα να λατρεύεις ευαρέστως το Θεό με σέβας και με βλάβια. Το χάσες. Το χάσες. Από εδώ και πέρα τώρα χρειάζεται επιγόντως, άμεση μετάνοια. Γιατί αν συνεχίζεις να περπατάς με αυτό το φρόνημα, τότε θα είσαι ο πονηρός και κακός δούλος, ποιος αγριεύει, θυμώνει, δέρνει τους συνδούλους του, τρώγει, πίνει, απολαμβάνει, και η μερίδα του θα είναι μετά των απίστων. Ζητείτε λοιπόν την ειρήνη με τα πάντων των ανθρώπων, απαραίτητη προϋπόθεση. Και το κείμενο λέει διώκεται, επιδιώκεται. Δεν υπάρχει ειρήνη ανάμεσα σε σένα και κάποιον, επιδίωξε να την τακτοποιήσεις, όποιος και να είναι αυτός. Και αν ακόμη είναι εχθρός σου, ο Λόγος του Θεού λέει βρες τρόπο να τον πλησιάσεις, να φιλιωθείς με αυτόν, να συμφιλιωθείς με αυτόν, τουλάχιστον όσο εξαρτάται από σένα. Εάν δεν δέχεται, να προσεύχεσαι και να τον αγαπάς. Γιατί αν αγαπάς τους αγαπώντασε, οποία χάρις οφείλεται είσαι. Αν όμως αγαπάς αυτούς που δεν σε αγαπάνε, αν ευλογείς αυτούς που σε καταρρώνται, αν αγαθοποιείς αυτούς που σε κακοποιούν, και αν προσεύχεσαι για τους εχθρούς σου, τότε, μόνο τότε, λέει ο Θεός, σου χρωστάω χάρη στη ζωή σου. Γίνεται δηλαδή ο άνθρωπος αποχρεώστης, που χρωστάμε στο Θεό τα πάντα, γίνεται πιστωτής, μας χρωστάει ο Θεός. Αλλάζει σχέση μας με το Θεό. Και όλα ξεκινάνε από το επιδιώκεται την ειρήνη με τα πάντων των ανθρώπων. Και δεν μπορεί να έρθει η ειρήνη στη ζωή σου με τα πάντων των ανθρώπων αν δεν μπορέσεις πρώτον να ταπεινώσεις το πνεύμα σου, να ταπεινωθείς και να ζητήσεις συγγνώμη, και δεύτερον να συντρίψεις την καρδιά σου και να συγχωρέσεις. Γιατί αν δεν συγχωρέσεις σε καρδία σου, λέει ο Θεός, τα πτέσματα των άλλων, ούτε ο Πατέρας μου ουράνιος θα συγχωρήσει τις δικές σου αμαρτίες.
Άλλο το να επιδιώξουμε την ειρήνη μετά πάντων των ανθρώπων δεν είναι απλό πράγμα. Χρειαζόμαστε τη χάρη του Θεού. Αλλά υπάρχει και ένα δεύτερο που λέει επιδιώκεται την ειρήνη μετά πάντων αλλά και τον αγιασμό. Να τώρα ένα χαρακτηριστικό για το οποίο ο Θεός μας μαρτυράει ανεύ του οποίου κανείς δεν θα δει τον Κύριο. Και τι σημαίνει κανείς δεν θα δει τον Κύριο? Δεν θα τον δεις ούτε στη ζωή σου ούτε στην αιωνία ζωή. Δεν θα είναι μαζί σου ο Θεός. Μα προσεύχομαι, προφητεύω, κάνω τόσα πολλά πράγματα, δεν θα είναι μαζί σου ο Θεός αν δεν υπάρχει ο αγιασμός μέσα σου. Εάν ο Θεός δεν σε έχει αγιάσει ολοκλήρως ώστε να παραστήσει το σώμα σου, την ψυχή σου και το πνεύμα σου αμέμπτος στην παρουσία του Θεού. Άρα λοιπόν αδελφοί αγαπητοί, κάθε άνθρωπος που δεν είναι ειρηνικός με όλους τους άλλους ανθρώπους και κάθε άνθρωπος που δεν επιδιώκει τον αγιασμό του είναι αμαρτωλός. Έστω και αν κάνει όλο το θέλημα του Θεού. Αλλά στην πραγματικότητα δεν κάνει, γιατί ο σύνδεσμος τελειότερος είναι η αγάπη. Μπορεί να εργάζεται, να κοπιάζει, μπορεί να ξοδεύει τα λεφτά του, μπορεί να μιλάει τις γλώσσες των αγγέλων και των ανθρώπων, μπορεί και το σώμα του ακόμη να δίνει για να καυθεί, αλλά δεν έχει αγιασμό, στον ουρανό δεν πάει. Και ο αγιασμός, αδερφοί αγαπητοί, έρχεται μόνο από τον Χριστό. Μόνο ο Χριστός αγιάζει τους ανθρώπους. Και να το πούμε πιο σωστά, μόνο ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο, μόνο ο Θεός. Και ο αγιασμός έρχεται πρώτα με το Λόγο του Θεού. Γιατί εσείς είστε καθαροί, λέει ο Ιησούς Χριστός, με τον Λόγο τον οποίον ακούσατε. Έρχεται με τη δύναμη και την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου. Θέλετε λάβει δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει επάνω σας. Και τέλος, η τελειοποίηση του χριστιανού είναι η αγάπη. Τέλειοι γίνεστε, καθώς ο πατήρ σας είναι τέλειος και περιπατείτε εν αγάπη. Άρα λοιπόν, ερώτημα, λατρεύω ευαρέστως το Θεό? Μόνο αν ζητάς ή αν επιδιώκεις ειρήνη μετά πάντων και τον αγιασμό. Το να επιδιώκω την ειρήνη μετά πάντων το καταλαβαίνω. Τον αγιασμό όμως πώς θα καταλάβω? Πώς θα καταλάβω αν πράγματι είμαι αγιασμένος με το Λόγο του Θεού, τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και την αγάπη? Κύριε το Θεός τώρα μας δώσει την ερμηνεία αυτού. Παρατηρούντες στον εαυτό σας. Είσαι άγιος? Μπορώ εύκολα να πω ναι ή όχι. Και μάλιστα να σκεφτώ και τις αμαρτίες μου. Πα, δεν είμαι άγιος. Γιατί έκανα αυτό το λάθος. Μετανόησες? Ναι, αλλά το ξανά έκανα. Μετανόησες? Ναι, το ξανά έκανα. Και ο Θεός τι λέει? Εγώ δεν είμαι άνθρωπος, λέει, να βλέπω το φαινόμενο, αλλά εγώ βλέπω την καρδιά. Γι' αυτό μόνο ο Θεός μπορεί να πει σε κάποιον αν είναι άγιος. Εμείς βλέπουμε έναν άνθρωπο και λέμε «Μπα, πού να είναι άγιος αυτός?» Και έρχεται το Θεός και λέει «Άγιος άνθρωπος του Θεού είναι αυτός». Και λες «Μα είναι δυνατόν?» Είναι δυνατόν. Γιατί εσύ βλέπεις το φαινόμενο. Ο Θεός όμως βλέπει την καρδιά. Και θέλει ο Θεός τώρα να μας δώσει αυτή την ικανότητα να δούμε μέσα μας τον εσωτερικό άνθρωπο πώς τον βλέπει ο Θεός. Πώς τον βλέπει ο Θεός. Και πώς τον κρίνει ο Θεός. Και πώς σκέφτεται ο Θεός για κάποιον. Παρατηρούντες λοιπόν μέσα μας, γιατί το μέσα μου μόνο ο Θεός και εγώ μπορώ να το παρατηρήσω.
Κανένας από εσάς δεν ξέρει την καρδιά μου. Δεν ξέρει την πρόθεσή μου. Δεν ξέρει την αγάπη μου στο Θεό. Δεν ξέρει την αφοσίωσή μου και την αφιέρωσή μου. Μπορεί να βλέπουμε έναν άνθρωπο και να λέμε «Μπα, αυτός δεν περπατάει καλά» και να λέει ο Θεός «Δικός μου είναι» και να βλέπουμε έναν άνθρωπο που να πηγαίνει πάρα πολύ καλά και να λέει ο Θεός «Ποτέ δεν τον εγνώρισα». Να δούμε λοιπόν τώρα πώς θα κοιτάξουμε μέσα μας. Παρατηρούντες πρώτον, μήπως υστερείτε τις από τις χάριτος του Θεού. Είναι πάρα πολύ σοβαρό λοιπόν θέμα, αδερφοί αγαπητοί. Αυτό που λέει ο Παύλος, όχι εγώ, αλλά η χάρις του Χριστού που κατοικεί μέσα μου. Αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, η χάρις του Θεού εφανερώθη πάντα στους ανθρώπους. Διδάσκουσα ημάς να αρνηθούμε την ασέβεια και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Υπάρχουν δύο είδη, θα τολμούσα να πω, χάριτος. Η μία η προσωπική, που λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Εφεσίους, και θέλω να το δούμε και μαζί αδερφοί, στη σελίδα 1035. Είναι τρίτο κεφάλαιο και οχτώ εδάφιο. «Εις εμέ των πλέον ελάχιστον πάντων των Αγίων», βλέπετε πως βλέπει ο Θεός ο Παύλος τον εαυτό του, και δεν με κανένα τρόπο λέει ψέματα, ούτε κάνει τον ταπεινό, αλλά βλέποντας τον εαυτό του διακρίνει ότι είναι ο ελάχιστος πάντων των Αγίων. Και να σας πω και την αλήθεια, και εμείς βλέπουμε μέσα από το Λόγο του Θεού ότι ο Παύλος ήταν ατελής, και μάλιστα τόσο πολύ ατελής που αν ο Θεός δεν επέτρεπε σκόλοπα, αυτός θα υπερηβανευότανε για την υπερβολή των αποκαλύψεων και δεν θα πήγαινε ποτέ στον ουρανό. Και έρχεται λοιπόν ο Απόστολος Παύλος και λέει «Εγώ είμαι ο ελάχιστος πάντων των Αγίων, αλλά τι καλό έχω, αλλά μου εδόθη η χάρις αυτή». Μου δόθηκε χάρις από το Θεό, από το Χριστό, να εργάζομαι το έργο του Θεού, να υπηρετώ τον Ιησούν Χριστόν και τα αδέλφια μου και πάντα στους ανθρώπους. Μου εδόθη λοιπόν αυτή η χάρις να ευαγγελίσω, να υπηρετήσω μεταξύ των εθνών των ανεξιχνίαστων πλούτων του Χριστού. Χάρη έκανε ο Θεός. Δεν μπορούσα εγώ να ευαγγελίσω τα έθνη. Δεν μπορούσα εγώ να σταθώ στα πόδια μου. Δεν υστερούμε λοιπόν τις χάριτος του Θεού. Και πού το ξέρεις, Απόστολε Παύλε? Γιατί συνεχίζω να ευαγγελίζω, συνεχίζω να εργάζομαι, συνεχίζω να εκπληρώνω την αποστολή που ο Θεός μου χάρισε, συνεχίζω να προσεύχομαι, συνεχίζω να μετανοώ. Γιατί? Γιατί η Χριστότητα του Θεού με φέρνει σε μετάνοια. Δεν είμαι καλός άνθρωπος εγώ και μετανοώ. Είμαι ο ελάχιστος πάντων των Αγίων. Αν δεν υπήρχε η Χριστότητα του Θεού να με φέρει σε μετάνοια, ακόμη θα τρέχα έξω. Η χάρις του Θεού, την οποία δεν στερούμε, με φέρνει σε μετάνοια και είμαι μέσα. Η χάρις του Θεού είναι αυτή που εργάζεται μέσα μου και ευαγγελίζω πάντα τα έθνη. Η χάρις του Θεού είναι αυτή που με δόθη να φωτίσω πάντας ποια είναι η κοινωνία του μυστηρίου του κεκριμένου από τον αιώνων εν το Θεό, ως της έκτισε τα πάντα δια του Ιησού Χριστού. Η χάρις λοιπόν του Θεού είναι που ευαγγελίζω, η χάρις του Θεού είναι που φωτίζω, δίνω φως στους ανθρώπους. Δεν στερούμε της χάριτος της προσωπικής, αλλά ούτε και της χάριτος της γενικής, που με διδάσκει όπως όλους να αρνούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες και να ζω δικαίως, σοφρόνος και ευσεβός, με σέβας και με βλάβεια, μέσα σε αυτό τον αιώνα, τον πονηρό. Πώς λοιπόν καταλαβαίνω ότι δεν στερούμε από τη χάρη του Θεού? Από το έργο μου,
Ξέρω τι μου εδόθη. Τι μου εδόθη. Πολλές φορές με ρωτάνε, και πού ξέρω, αδελφέ αγαπητέ, ποιο είναι το χάρισμα που μου δώσε ο Θεός? Και η απάντηση είναι, αδελφέ αγαπητή, τόσο απλή. Αυτό που σου εμπιστεύτηκε το Θεός είναι αυτό που μπορείς να κάνεις. Σε σένα έδωσε κάποια χρήματα για να σε ελεήμον. Πού τα δώσεις αυτόν, όχι γιατί είσαι καλύτερος, αλλά η χάρις του Θεού. Σε σένα έδωσε τη δυνατότητα να κηρύττεις. Και το κάνεις με επιμέλεια. Όχι όποτε σου καπνίσει και όποτε δεν έχεις άλλη δουλειά να κάνεις. Η χάρις του Θεού είναι που σε άλλον έδωσε να προφητεύει. Προς οικοδομήν, παρηγορία και προτροπή της Εκκλησίας. Δεν είσαι καλύτερος από τους άλλους που σου δώσε αυτό το χάρισμα. Η χάρις του Θεού είναι που σου δώσε ικανότητα στα χέρια, στο μυαλό. Που σου δώσε πίστη. Που σου δώσε πραότητα για να μπορείς να είσαι ειρηνοποιός και όχι αδιάφορος. Δεν στερούμε της χάριτος του Θεού επειδή κάνω με επιμέλεια αυτό που μου εμπιστεύθηκε ο Θεός, και ο Θεός μου εμπιστεύθηκε αυτό που μπορώ να κάνω και δεν μπορεί να το κάνει σχεδόν κανείς άλλος. Γιατί αυτό που μπορείς να κάνεις εσύ δεν μπορεί να το κάνει κανένας άλλος. Κανένας άλλος. Στο περιβάλλον σου κανένας άλλος δεν μπορεί να ομολογήσει Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο εκτός από σένα. Χάρις Θεού είναι ότι έχεις χρόνο και προσεύχεσαι. Κάντο με επιμέλεια. Δεν υπάρχει χάρις του Θεού πρώτον αν δεν ασχολούμαι με αυτά που μπορώ να κάνω. Δεν υπάρχει χάρις Θεού, τεμπελιά υπάρχει. Δούλε, πονηρέ και οκνηρέ. Τίποτα δεν έκανες. Δεν εργάστηκες. Τεμπέλιαζες. Και πονηρευόσουνα. Και έκρινες τους άλλους που δουλεύανε. Και εσύ τίποτα. Η μερίδα σου θα είναι μετά των απίστων. Η χάρις του Θεού είναι που μας διδάσκει δεύτερον να ζούμε δικαίως, σοφρόνος και ευσεβώς. Και μας το λέει και εμείς το κάνουμε. Ποιος είναι αυτός λοιπόν που στερείται της χάρης του Θεού? Αυτός που δεν εργάζεται αυτό που του εμπιστεύθηκε ο Θεός και αυτός που δεν λογαριάζει ότι σε αυτόν τον παρόντα πονηρό αιώνα πρέπει να περπατάει και να ζει δικαίως, σοφρόνος και ευσεβώς. Και να μη συμμορφώνεται με τον αιώνα τούτο. Να μη συμμορφώνεται. Αλλά να ανανεώνεται δια της ανακαινήσεως του νοός του. Όλο και περισσότερο πιο κοντά στο Θεό. Μπορούμε λοιπόν τώρα να δούμε πως ο Θεός σκέφτεται βλέποντας τον εσωτερικό μας άνθρωπο. Γιατί ενώ σου εμπιστεύθηκα, εσύ περιφρόνησες. Ενώ εγώ σε δίδαξα, εσύ με αγνόησες. Ας μην περιμένει αυτός ο άνθρωπος, αδερφοί αγαπητοί, προκοπή εν Χριστώ Ιησού. Δεύτερον, παρατηρούντες, μήπως ρίζα της πικρίας αναφιούσα, φέρει ενόχληση και διατάφτης μη ανθώσει πολύ. Μετά από το αλαζονικό πνεύμα που πρέπει να βασιλεύει η χάρις του Θεού και η προς πάντα στους ανθρώπους αλλά και η προσωπική, υπάρχει τώρα της καρδιάς. Να προσέχει ο άνθρωπος, να παρατηρεί την καρδιά του πάντοτε. Όχι παρατηρήσαντες, παρατηρούνται συνεχόμενα. Μήπως κάποια ρίζα πικρίας ανέβηκε για κάποιον αδελφό, για κάποιαν αδελφή, για κάποιους ανθρώπους και αρχίζει και φουντώνει και μεγαλώνει και μεγαλώνει και μεγαλώνει γιατί θα σου φέρει ενόχληση. Ενόχληση στη σχέση σου με το Θεό, ενόχληση στη σχέση σου με τους ανθρώπους. Θα σε απομακρύνει. Θα σε απομονώσει.
θα σε αποξενώσει, αλλά και θα μολύνει πολλούς. Δεν θα είναι μόνο ζημιά για σένα, αλλά θα σε χρησιμοποιεί πια και ο διάβολος εν αγνία σου, έστω και αν νομίζεις ότι λατρεύεις ζώντα Θεό, αλλά όχι ευαρέστος, για να μολύνεις και άλλους ανθρώπους. Ξέρετε, θα πει μολύνω, λερώνω, βρωμίζω, έχω ένα ολόβρωμο χέρι και πάω και τον χαϊδεύω, έχω μια βρώμικη καρδιά και του την αδειάζω απάνω του, λέγοντας τα παράπονά μου, τις γκρίνιες μου. Και εδώ, αδερφοί, να προσέξουμε, ο χριστιανός δεν είναι γκρινιάρης. Ούτε η γυναίκα η χριστιανή είναι γκρινιάρα. Δεν πρέπει να είναι. Μολύνεται αυτή, μολύνεται και ο άντρας της. Ούτε ο χριστιανός να είναι γκρινιάρης με τη γυναίκα του. Μολύνεται αυτός και μολύνεται και η γυναίκα του. Τι σημαίνει γκρινιάρης? Σημαίνει βλέπεις τον άλλον, βλέπεις την άλλη, ότι ήρθε πια έτοιμη να σκάσει, και αντί να φέρνεις ειρήνη ρίχνεις μια σπίθα για να πάρει φωτιά, μπουρλότο. Είναι σοφός ο χριστιανός. Παρατηρεί με προσοχή. Βλέπει το κακό και κρύβεται. Φυλάει την καρδιά του. Η γκρίνια τι είναι? Πίκρα. Παράπονο. Δεν με αγαπάει η γυναίκα μου, δεν με φροντίζει η γυναίκα μου, δεν μου μαγείρεψε σήμερα, παραδείγματος χάρη. Δεν με αγαπάει ο αδερφός εκείνος, δεν μου μίλησε σήμερα. Δεν με αγαπάει ο ποιμένας, δεν με αγαπάει ο πρεσβύτερος, δεν αγαπάει τα παιδιά μου, δεν αγαπάει την οικογένειά μου. Αυτά είναι απάτες του διαβόλου. Μέσα στην εκκλησία αγαπάει ο ένας τον άλλον. Και αν έχουμε κάποιο λάθος κάνει, χρειαζόμαστε βοήθεια επειδή έχουμε κάνει λάθος. Δεν χρειαζόμαστε κατάκριση όταν κάνουμε λάθος. Σεις οι δυνατοί βαστάζετε τα ασθενήματα ημών των αδυνάτων, λέει η Γραφή. Κάνα λάθος. Έλα να βαστίξεις το ασθένημά μου. Εσύ που είσαι δυνατός. Όχι επειδή είμαι αδύνατος θα με βαρύσεις, αλλά επειδή είμαι αδύνατος θα με βοηθήσεις. Να προσέξουμε, αδερφοί αγαπητοί, τα παράπονα, τις γκρίνιες, τις ζήλιες. Μη ζηλεύουμε. Μην αφήνουμε την καρδιά μας να ζηλεύει. Ξέρετε τι λέει η Γραφή? Το λέει στο άσμα ασμάτων και θέλω να το δούμε. Είναι, αν έχετε την καλοσύνη, στη σελίδα 620. Είναι το τελευταίο κεφάλαιο άσμα ασμάτων, 8 κεφάλαιο. Ήτα κεφάλαιο, 6 εδάφιο. Θέσον με ως φραγίδα επί την καρδία σου, ως φραγίδα επί το βραχίωνά σου, διότι η αγάπη είναι ισχυρά ως ο θάνατος. Η ζηλοτυπία όμως είναι σκληρά ως ο Άδης. Η ζηλοτυπία είναι σκληρά ως ο Άδης. Οι φλόγες της ζηλοτυπίας, φλόγες πυρός ανάφλεξης ορμητικοτάτη. Ο Θεός να μας φυλάει, είναι έργα σαρκός. Η γκρίνια, η ζήλια, ο θυμός, η αγριάδα, η αδικία, οι φωνές, όλα αυτά προέρχονται από μία λερωμένη καρδιά. Και η Γραφή λέει μακάρι οι καθαροί την καρδία, γιατί αυτοί θα δουν το πρόσωπο του Θεού. Αυτοί θα δουν τον Θεό. Πολύ σοβαρό λοιπόν να παρατηρούμε την καρδιά μας και να την ελέγχουμε από αυτά που βγάζει, γιατί εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα. Από αυτά που βγαίνουν από την καρδιά και λαλούνται από το στόμα μας. Και τέλος, παρατηρούντες, μήπως είναι κάποιος πόρνος ή βέβυλος όπως ο Ισάφ. Είναι πια η αμαρτία σαρκός, ο οποίος δια μίαν βρόσιν, επειδή πίναγε, πούλησε αυτά που του εμπιστεύθηκε ο Θεός, τα πρωτοτόκια. Επειδή εξεύρεται ότι επειδή
δια μίαν βρόσιν πούλησε τα πρωτοτόκια, αργότερα θέλω να κληρονομήσει την ευλογία του Θεού, απεδοκιμάστη. Διότι δεν βρήκε τόπο μετανοίας, αν και εξεζήτησε αυτήν με τα δακρύων. Πολύ σοβαρό. Ο άνθρωπος ο οποίος περιφρονεί τα πρωτοτόκια, μετά θέλει την ευλογία, αλλά δεν μπορεί να την έχει. Έστω και αν με τα δακρύων μετανοεί. Γι' αυτό τι λέει εκεί που διαβάζαμε ο Λόγος του Θεού. Δεν προσήλθατε σε όρος καιούμενον, με πυρ, ιζόφων και σκότων και ανεμοστρόβιλων, αλλά προσήλθατε εις όρος Σιών, εις πόλην Θεού ζώντος, την επουράνιον Ιερουσαλήμ και εις μυριάδας αγγέλων, εις πανήγυριν και εκκλησίαν πρωτοτόκων καταγεγραμμένων εν της ουρανής. Αυτή είναι η εκκλησία. Μας εδόθησαν τα πρωτοτόκια. Τα πρωτοτόκια του ουρανού, της βασιλείας των ουρανών. Και ταυτόχρονα προσήλθατε και εις Θεόν κριτήν πάντων. Άρα όλοι είμαστε υποκρίσιν, αδελφοί. Όλοι μας. Είσαι υποκρίσιν. Σου έχουν δοθεί τα πρωτοτόκια. Και θα πρέπει τώρα να παρατηρείς τον εαυτό σου, μήπως στερείσαι από τη χάρη που σου εδόθη. Μήπως η καρδιά σου λερώνεται από ρίζες πικρίας, παράπονα, γκρίνιες, ζήλιες, μίση, πάθη, φόβους, φθόνους, πορνίες, μοιχείες, ακαθαρσίες και όλα τα έργα της σαρκός. Και τέλος, μήπως κάποιος από εσάς είναι πόρνος ή βέβυλος, παραδομένος στις επιθυμίες της σαρκός του, ώστε όταν θα έρθει η στιγμή να εκλέξει τα πρωτοτόκια από ένα πιάτο φακής, μην τυχόν και εκλέξει το πιάτο της φακής. Γιατί τότε και να θελήσει την ευλογία, δεν θα την μπορέσει να τη βρει. Έστω και αν κλάψει με μαύρο δάκρυ, που λένε οι άνθρωποι. Και όλα αυτά γιατί? Γιατί ο Θεός πρόκειται να σύει, να σύσει ακόμη μια φορά όχι τη γη μόνο αλλά και τον ουρανό, για να γκρεμιστούν από τις ζωές μας τα σαλευόμενα ως χειροποίητα και να μείνουν τα ασάλευτα. Να το επαναλάβω λίγο. Θα γκρεμιστούν αυτά που έχεις φτιάξει με τα χέρια σου. Όλα. Αυτά που επιδιώκεις, αυτά που φροντίζεις, αυτά που κάνεις. Θα γκρεμίσουνε. Γιατί αυτός που πήρε το ένα τάλαντο και το κρύψε, έκανε άλλες δουλειές. Αλλά όλα γκρεμίστηκαν. Ενώ αυτός που πήρε τα πέντε και τα δύο, εργάστηκε με αυτά που πήρε και απέδωσαν διπλάσια και απέλαυσε τη βασιλεία των ουρανών. Αδέρφια μου αγαπητά, ο αμαρτωλός δεν είναι αυτός που φαίνεται ότι είναι αμαρτωλός. Ο αμαρτωλός είναι εδώ μέσα στην καρδιά του. Εδώ. Εδώ, στις σκέψεις, στις επιθυμίες της σαρκός και στις επιθυμίες των οφθαλμών. Αυτό να παρατηρούμε. Μη χάνουμε, μη στερούμεθα της χάριτος του Θεού. Μη λιγοστεύει η χάρις του Θεού στη ζωή μας. Ο Θεός να σου δίνει τη δυνατότητα να εργάζεις όλο και περισσότερο. Να κάνεις τα πρώτα έργα, και μάλιστα τα έσχατά σου έργα, λέει, είναι πιο πολλά από τα πρώτα. Την καρδιά μας να είναι καθαρή ενώπιον του Θεού. Και τις επιθυμίες της σαρκός μας να είναι υποδουλωμένες, καθώς λέει ο Παύλος, ο Απόστολος, δαμάζω το σώμα μου και το δουλαγωγώ. Γιατί αν δεν το κάνω αυτό, σε άλλους θα έχω κηρύξει, αλλά εγώ θα βρεθώ αδόκιμος.
Θεός να μας φυλάει. Αδελφοί, η αμαρτία είναι επί της θύρας. Μην την αφήσουμε να μπει μέσα. Να κλείσουμε τις πόρτες. Να απαρρωθούμε μέσα στην Εκκλησία, μέσα στη χάρη του Χριστού, μέσα στη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και μέσα στην αγάπη μεταλλήλων. Αμήν.